Ο συνδυασμός αυτών των χρωμάτων εμφανίστηκε στη σημαία που σχεδίασε και ύψωσε ο ηγέτης της Αραβικής Εξέγερσης του 1916, Σαρίφ Χουσεΐν της Χετζάζ, ο οποίος ήλπιζε να ενώσει τις μυριάδες αραβικές φυλές κάτω από το ίδιο λάβαρο και να κερδίσει την ανεξαρτησία τους από την Οθωμανική κυριαρχία. Κάποιοι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι αυτός που σχεδίασε τη σημαία στην πραγματικότητα ήταν ο Βρετανός διπλωμάτης Μαρκ Σάιξ. Όπως και να έχει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξε ανάμειξη των Βρετανών και ότι εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο η Αραβική Ενότητα εξυπηρετούσε τα Βρετανικά συμφέροντα στην περιοχή. Σκοπός της σημαίας ήταν να εκπροσωπήσει το τεράστιο αραβικό έθνος, στο οποίο μέχρι τότε υπήρχαν μόνο οι σημαίες των φυλών και των Ισλαμικών δυναστιών. Η σημαία της Αραβικής Εξέγερσης έχει τρεις οριζόντιες λωρίδες, μία μαύρη στην κορυφή, μία πράσινη στη μέση και μία λευκή στο κάτω μέρος. Στην αριστερή πλευρά υπάρχει ένα κόκκινο τρίγωνο, το οποίο κοιτάζει προς τα δεξιά και καταλαμβάνει το 1 τρίτο της σημαίας. Καθώς η Ισλαμική ημισέλινος και το αστέρι ήταν πάνω στην Οθωμανική σημαία, η συμπερίληψή τους δεν θα σηματοδοτούσε τη ρήξη με το παρελθόν. Αντιθέτως, χρησιμοποιήθηκε η ευρωπαϊκή τριχρωμία ως βάση του σχεδίου και επιλέχθηκαν χρώματα με βαθύ ισλαμικό και αραβικό συμβολισμό. Το λευκό είναι για τη δυναστεία των Ομαγιαδών, η οποία με έδρα τη Δαμασκό κυβέρνησε από το 661 έως το 750 και επέκτηνε την Ισλαμική Αυτοκρατορία μέχρι την Πορτογαλία στα δυτικά και τη Σαμαρκάνδη στα ανατολικά. Λέγεται ότι οι Ομαγιάδες είχαν επιλέξει ως χρώμα τους το λευκό για να τιμήσουν την πρώτη σημαντική μάχη του προφήτη Μωάμεθ στην πόλη Μπάντρ. Το 750 οι Ομαγιάδες ανατράπηκαν από τη δεύτερη σπουδαία σουνιτική δυναστεία τους, Αβασίδες, οι οποίοι επέλεξαν το μαύρο χρώμα για να διαχωρίσουν τη νέα εποχή από την παλιά, αλλά και ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο των συγγενών του Μωάμεθ στη μάχη της Καρμπάλα. Το μαύρο συμβολίζει επίσης το κύριο λάβαρο που λέγεται ότι κρατούσε ο ίδιος ο Μωάμεθ. Κατά τους προϊσλαμικούς χρόνους άλλωστε, το μαύρο ήταν πιθανότατα το χρώμα της μαντήλας που φορούσαν οι φυλές όταν πήγαιναν στον πόλεμο, γεγονός το οποίο του προσδίδει μια επιπλέον σημασία. Το πράσινο αντιπροσωπεύει τη Σιητική δυναστεία των Φατιμιδών της περίοδου 909 έως 1171, η οποία ιδρύθηκε στη Βόρεια Αφρική. Το πράσινο βέβαια θεωρείται από τον περισσότερο κόσμο το χρώμα του Ισλάμ, επειδή λέγεται ότι ήταν το αγαπημένο χρώμα του προφήτη Μωάμεθ. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ίδιος φορούσε έναν πράσινο μανδύα και κατά τη διάρκεια της κατάληψης της Μέκκας, οι ακολουθοί του κρατούσαν πράσινες σημαίες. Μέχρι και σήμερα μπορεί κανείς να δει πολλούς μιναρέδες σε όλο τον κόσμο να φωτίζονται το βράδυ με πράσινο φως. Ο συμβολισμός του κόκκινου χρώματος είναι λιγότερο σαφής, αλλά πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι συμπεριελήφθηκε στη σημαία της Αραβικής Εξέγερσης επειδή ήταν το χρώμα της φυλής του Σαρίφ Χουσεΐν, δηλαδή των Χασεμιτών.